Νίκο. Πώς είμαστε. Καλημέρα. Θα πιούμε κανένα τσαγάκι. Ναι. Να πιούμε. Δεν τρέπει. Δημήτρη, περιποίησε το κορίτσι μας. Όχι τίποτα άλλο. Παραπονιέται δηλαδή, κατάλαβες. Είμαι λίγο παραπονιάρα όντως. Λίγο παραπονιάρα. Λίγο. Λιγάκι. Σε αυτά τα μικρά θέλω φροντίδα. Όσο πατάει και στο... Ναι, στο γη. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, ενώ μπαίνουμε σε μία περίοδο έντασης, σήμερα είναι μία πολύ ωραία σελήνη στο λιοντάρι, η οποία δέχεται πολύ ωραίες όψεις, η οποία λέει ότι ακόμα και αν δεν έχω πολλά χρήματα, θέλω να πάω να φάω σε ένα εστιατόριο ωραίο. Ακόμη και αν δεν έχω πολλά χρήματα, θέλω να αγοράσω κάτι, τέλος πάντων, να μου πηγαίνει και να είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι του λιονταριού, της πολυτέλειας, της προσφοράς και γενικά της συναισθηματικής συνέβρεσης. Βέβαια, ο Άρης έχει μπει στο Σκορπιό και κάνει εκείνος τα δικά του. Ταύροι, λιοντάρια, σκορπιοί, υδροχόοι, προσέχετε τις πρώτες μέρες, υπάρχει μία εντασούλα. Αλλά γενικότερα είναι μία πολύ ωραία μέρα, ενώ αύριο θα είναι μία μέρα που θα ασχοληθείτε με τη δουλειά και μάλλον, εάν κάνετε σήμερα έξοδα, από αύριο θα θελήσετε να μαζεύεστε. Συνήθως έτσι γίνεται. Έτσι λοιπόν για τους κρυούς, παρά το γεγονός ότι πολλοί έχετε και επαγγελματικά και κοινωνικά κτλ. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να δείτε τα αγαπημένα πρόσωπα και μάλιστα γύρω στις 24. Άκου τώρα, 24 του μηνός είναι μια μέρα που από τη μία υπάρχει μια εκρηκτική όψη και από την άλλη είναι η καλύτερη για έρωτα, η καλύτερη. Παραδείγματος χάρη, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 17 Απριλίου, αποκλείεται την άλλη Κυριακή να μην έχετε μία συνάντηση μέσα σε ένα περιβάλλον έτσι λίγο περίεργο. Τώρα θα ασχοληθείτε πολύ με τα οικονομικά, τα οποία αυτόν τον καιρό, μία, δύο, τρεις μέρες δεν πηγαίνουν όπως θέλετε, αλλά θα ασχοληθείτε για πάρα πολύ καιρό. Πάντως των τελευταίων ημερών, για υποφεληθείτε αυτή την εβδομάδα, όπου και η Αφροδίτη και ο Δίας πραγματικά μπορεί να κάνουν θαύματα. Δεν είναι μόνο ο Δίας ο οποίος έρχεται και σου ανοίγει πόρτες, είναι μαζί και η Αφροδίτη, που αυτό σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ ερωτική μέρα μέσα σε ένα κλίμα το οποίο έχει λιγάκι ένταση. Για τα ταυράκια, η Αφροδίτη δικό σας κυβερνήτης, προσέξτε τώρα εσείς. Ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με φορείες, δάνεια, ασφάλειες μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια. Ένα οικογενειακό θέμα θα μπορούσε να επιληθεί σε οικονομικό επίπεδο αλλά και στη συναισθηματική σας ζωή. Βέβαια, ο Άρης έχει περάσει απέναντι από το ζώδιό σας και αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, αυτή την εβδομάδα μέχρι το τέλος, προσέχετε λιγάκι γιατί είναι τα πράγματα λίγο ζώρικα. Γιατί και εσείς οι ίδιοι θέλετε να αλλάξετε πολλά από τη ζωή σας. Πολλές φορές το λέμε ότι ο καυγάς μέσα εισαγωγικά γίνεται με δύο. Δηλαδή, αν δεν θέλεις να μαλώσεις, σου λέει κάτι ο άλλος και εσύ δεν μιλάς και φεύγεις. Αυτόν τον καιρό, με τον ουρανό να επηρεάζει την προσωπική σας ζωή, είστε έτοιμοι κι εσείς να απαντήσετε. Προσοχή λοιπόν και προωθήστε ένα οικονομικό θέμα, ακόμα και τα συναισθηματικά. Πάντως, οι σχέσεις και οι συνεργασίες μέχρι το τέλος του χρόνου, ένα-ένα το δεκαήμερο, θα σας απασχολούν έντονα. Παρά το γεγονός ότι οι Ταύροι περιμένουν από το τέλος του Νοέμβρη και όλο το Δεκέμβριο. Και όχι μόνο, μία καλυτέρευση, αν είστε πρώτες μέρες και έχετε μία ένταση, έχετε κάτι το οποίο σας αναστατώνει, να ξέρετε ότι στο τέλος αυτού του μήνα και αρχές του Δεκεμβρίου και όχι μόνο, θα βρεθεί μία λύση η οποία θα είναι πολύ συμβιβαστική και πάρα πολύ καλή και γενικά οι Ταύροι σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο τους. Για τους διδύμους, άντε άλλες δυο μερούλες ο Ερμής να κάνει τα τσαλίμια, το έχει μια ουρά μετά, αλλά εντάξει είναι. Σε θέματα εργασιακά θα μπορούσαν να επιληθούν και να προωθηθούν κάποια θέματα τα οποία είναι σημαντικά. Εάν είστε γεννημένοι εσείς γύρω στις 19 του μηνός, μέχρι την επόμενη Κυριακή μπορεί να έχετε μία συνάντηση ή μία... βελτίωση των σχέσεων των συναισθηματικών ή κάτι ξαφνικό μπορεί να γίνει ή να βελτιωθούν κάποιες σχέσεις οι οποίες είχαν διαραγεί τον τελευταίο καιρό. Προσπαθήστε λοιπόν να επωφεληθείτε και τώρα σας περιμένει πολλή δουλειά, θα δώσετε αγώνες για τη δουλειά σας η οποία είναι σημαντική. Σήμερα κάποιες συναντήσεις είναι πολύ πολύ σημαντικές και πολύ ερωτικές. Για τα καρκινάκια μας τώρα μπαίνετε σε μία δράση που ούτε και εσείς το φαντάζεστε. Επειδή οι καρκίνοι είναι πολύ συναισθηματικά ζώδια και κάθε τι το σκέπτονται, η νέα... έλα πάρε το τσαγάκι σου να μην κλαις. Δώσ' το καρκινάκι. Όχι, όχι. Τα θέλει και η κυρία Λίτσα, έχει. Στην υγεία σας, ναι, ναι, βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την περιποίηση.
Λοιπόν, πού είμαι, στους καρκίνους. Λοιπόν, τα καρκινάκια μπαίνετε σε μία φάση δράσης. Το νιώθετε πολύ εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες και θέλετε να αλλάξετε πολλά στη ζωή σας. Ό,τι έχει σχέση με τα επιχειρηματικά σας σχέδια, ακόμα και με τα συναισθηματικά, μέχρι το τέλος του χρόνου έτσι θα πάτε, θα ασχοληθείτε με τα παιδιά, με τον ερωτικό σύντροφο. Εάν κάτι καθυστερεί από την Πέμπτη και μετά, θα δείτε ότι αυτά και στα επιχειρηματικά σας σχέδια, αλλά και στις διαπροσωπικές σας σχέσεις στα παιδιά με τον ερωτικό σύντροφο, θα αρχίσει να τρέχει, να ρολάρει, που λένε. Ένα οικονομικό θέμα σήμερα θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό και να προέρχεται από το χώρο της εργασίας. Λιονταράκια μου, η Σελήνη σήμερα είναι στο ζώδιό σας. Σημαίνει ότι ασχολείστε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 20 Αυγούστου, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδος, αποκλείεται να μην έχετε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα είναι ή στην επιχειρηματική σας δράση, ακόμα και στη συναισθηματική σας ζωή. Αν είστε μόνοι, μέχρι την άλλη εβδομάδα, είναι